ότι στην γειτονιά μας εδώ είμαι αντιολυσιτικές αλυσίδες, είμαι κίνηση στους 4 τρόπους. Μεσημέρι Δευτέρας και σε πολλές γειτονιές, κυρίως στις πρωτεύουσες, πολίτες προσπαθούν να καθαρίσουν τις λάσπες από δρόμους, πεζοδρόμια και υποστατικά. Ο κύριος Μιχάλης ζει σε μια γειτονιά πίσω από τη λεωφόρο Αγίου Γεωργίου στο δρόμο από τα Λατσιά προς το Γέρι. Αυτό είναι το πλάνο της ίδιας γειτονιάς χθες το απόγευμα. Δέτε κατάσταση. Δήμος Γερίου 2019. Σήμερα οι κάτοικοι οργισμένοι, αφού εδώ και χρόνια παθαίνουν το ίδιο, την ώρα που προσπαθούν να εξηγήσουν στους αρμόδιους ότι μέσα από τη μία και μοναδική υδροροή που έχουν κατασκευάσει δεν μπορεί να περάσει τόσος όγκος νερού. Δεν μπορούμε να μπούμε σπίτι μας, τα κοιτάξτε τα γεμόνι σας, κοιτάξτε δεξιά, κοιτάξτε αριστερά και κάθε χρόνο είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί ο ποταμός που ζάει που θέλει να περάσει, εμείς χτίσαμε τείχους, χτίσαμε σπίτια. Η επόμενη μέρα της καταιγίδας, λοιπόν, εδώ στην πρωτεύουσα μας φέρνει στην περιοχή του Σοπάς, όπου χθες αντικρίσαμε εικόνες χάους. Όπως μπορείτε να δείτε, ακόμη τα δέντρα είναι στη μέση του δρόμου, ενώ λίγο πιο πίσω υπάρχουν σκουπίδια. Οι κάτοικοι στην περιοχή του Σοπάς μετρούν σήμερα τις πληγές, αφού χθες ο ποταμός πέρασε στην κυριολεξία μέσα από τα σπίτια τους. Ζητούν άμεσα νέα αντιπλημμυρικά έργα. Κάποιοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μόνοι την κατάσταση, ανοίγοντας τα φρεάτια. Δύσκολη κατάσταση και για τους καταστηματάρχες στην Παλιά Λευκωσία, οι οποίοι είδαν τα ορμητικά νερά να περνούν μέσα από τα υποστατικά τους. Τα μεγάλα πάντως προβλήματα αντιμετωπίστηκαν σε περιοχές όπου υπάρχουν κοντά ποτάμια ή παραπόταμοι, με αρκετούς δήμους να πιάνονται και πάλι στον ύπνο.